κόσμο. Για να βρω αυτή που αγαπώ, που ενώ εγώ την αγαπούσα, μ' άφησε μοναχό και πονώ. Άδειο το μαξιλάρι μου, άδεια κι η καμαρά μου. Σε ποιον από το πόνο μου και τα παραπονά μου. Σαν βγαίνω χοντζά στο τζαμί, αργά σαν σουρουπόνι, κι όταν θα πει το πυραλάχ, πυραλάχ, το στήθος μου ματώνει. Κι όταν θα πει το πυραλάχ, πυραλάχ, το στήθος μου ματώνει. Η μεγάλη καταιγίδα και η συννεφιά, κάποια μέρα να το ξέρεις παίρνει ξαστεριά. Τη μεγάλη ανηφόρα την πέρασαμε, τώρα σμίξαμε οι δυο μας και ταιριάξαμε. Όλα πάνε μια χαρά, ρίχτα όλα ένα μπαρά, κι αφού αγαπιόμαστε, γιατί να κρυβόμαστε? Ό,τι χτίζεις και χαλά και γκρεμίζεται, η ζωή συνεχίζεται. Αγαπιόμαστε παιδί μου, αγαπιόμαστε, πίσω από το δάχτυλό μας μην κρυβόμαστε. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατέ, τηλεθεατέ του Εξιστορώντας, καλώς ήρθατε σε άλλη μία συνέντευξη. Με έχετε καταλάβει ότι είμαι λάτρης του λαϊκού τραγουδιού και θέλω, όσο είναι δυνατόν, μέσω του Εξιστορώντας, μέσω του blog μας, μέσω του καναλιού μας στο YouTube, να κάνουμε αφιερώματα και στην καλλιτεχνική ιστορία. Τα έχουμε πει ότι η ιστορία δεν περιορίζεται μόνο στα πεδία των μαχών κτλ. Τελευταίο αφιέρωμα ήταν στο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή και ρεμπέτη Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, που είχαμε βγάλει το γιο του εδώ, τον εγγονό του, με συγχωρείτε, τον Φώτη Κατσικάρη, και είχε πει πολλά ενδιαφέρουσα πράγματα για αυτό το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Αυτός ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής στη δεκαετία του 70, αλλά και μέχρι το τέλος της ζωής του, είχε ένα μπουζούκι δίπλα που του ταιριάζε γάντι. Έναν επίσης αγαπημένο μπουζουξί που τον έμαθα πολύ μεγάλο, τον άκουσα πρώτη φορά 16 χρονών, τον Λεωνάρδο τον Μπουρνέλη. Ένα μπουζούκι καταπληκτικό, έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει πολύ ωραία σατυρικά τραγούδια. Όσοι έχετε ακούσει τον καφέ το κοπανισμένο, καταλαβαίνετε γιατί πράγματα μιλάω. Ή το άστινε να γυμνάσετε, αγκουράκι και ντομάτα, ξέρετε και άλλα πράγματα. Αλλά και πιο ωραία τραγούδια, Μαύρο γέμελι, Ο Χάρος δεν ζητά λεφτά, ή ένα από τα πιο αγαπημένα μου, Η Αριστοκράτησα, όπως και Η Στοά των Αθανάτων. Ένας άνθρωπος, ο Λεωνάρδος Μπουρνέλης, ο οποίος γεννήθηκε το 1930 στην Ίω, ήρθε στην Αθήνα επικατοχής. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, έβγαλε τα δισκάκια του και τη δεκαετία του 70 και του 80 και έπειτα άρχισε να κάνει μεγάλη επιτυχία. Τα τραγούδια του, ιδιαίτερα τα τσιφτετέλια του, τα τσιφτετέλια της Φωτιάς, τσιφτετέλι στο Χοντρό, Παραπονιάρικο τσιφτετέλι, τσιφτετέλι του Καϊμού, πολλά τέτοια, είναι από τα γνωστότερα της ελληνικής δισκογραφίας. Για τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη δεν έχουν γραφτεί δυστυχώς πολλά. Είναι ναι μεν μια χαρακτηριστική φιγούρα, ότι αν τον δεις θα πεις αυτός είναι ο κύριος Λεωνάρδος που τον λέγανε, αλλά δεν ξέρουν πάρα πολύ την πορεία του, την ιστορία του μέσα στο πεντάγραμμα, αλλά και την ίδια του τη ζωή. Σήμερα λοιπόν το Εξιστορώντας καλωσορίζει τον πλέον κατάλληλο για να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο, το γιο του, τον Νίκο τον Μπουρνέλη. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε έχω μαζί μου σήμερα. Μεγάλη μου χαρά που δέχτηκες να μιλήσουμε για τον πατέρα σου. Να είστε καλά, Σωτήρη. Θέλω να σου ευχηθώ, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και η δική μου είναι η χαρά επίσης και η τιμή. Να μιλάς βέβαια για τον πατέρα σου είναι
πολύ σχετικό, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό, να είμαι αντικειμενικός. Βέβαια. Θα ήθελα να διορθώσω εσένα, αλλά γενικότερα, γιατί πολλά sites έχουν ένα λάθος. Ο πατέρας μου δεν γεννήθηκε το 30 στην Ίω των Κυκλάδων, αλλά το 33. Μικρή διαφορά, για την ιστορία μόνο. Πολύ σωστά όλα τα υπόλοιπα που είπες και όλα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι. Ο πατέρας σου άρχισε να φανταστώ από μικρός να ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική. Έπιανε δηλαδή από μικρός μπαγλαμάδες και μπουζούκια. Κοίταξε, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Όπως μπορείς να φανταστείς μάλλον, όπως μπορούμε να φανταστούμε όλοι μας, τη δεκαετία του 30 που γεννήθηκε ο πατέρας μου, το βασικό μέλημα είναι να ζήσεις, να μπορείς να καταφέρεις να ζήσεις, να βιοποριστείς, δηλαδή για τα βασικά αγαθά. Όχι μπουζούκια και μπαγλαμάδες δεν υπήρχαν τότε στο νησί της Ίου, έτσι. Η πρώτη του επαφή ήταν ουσιαστικά με τους τοπικούς οργανοπαίχτες που πήγαιναν στα πανηγύρια που συνηθίζονταν όπως σε κάθε χωριό και σε κάθε νησί. Εκεί λοιπόν άκουγε και ερωτεύτηκε τη λαϊκή, την παραδοσιακή, αν θέλεις καλύτερα μουσική, θα έλεγα πιο σωστά τότε. Αλλά όταν πρωτοείδε τον μπουζούκι, τότε λοιπόν ήταν ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Δεν είχε δυνατότητα να αγοράσει βέβαια κάποιο όργανο, ούτε μπορεί να πάρει στα χέρια του κάτι ιδιόκτητο. Οπότε προσπάθησε, λόγω των γνώσεων που είχε με το ξύλο, να φτιάξει ένα αυτοσχέδιο μπουζούκι. Αυτή ήταν η πρώτη του επαφή. Αυτό σε τι ηλικία περίπου? Αυτό πρέπει να ήταν πριν την εφηβεία του, ουσιαστικά δηλαδή στις πρώτες επαφές με τους μουσικούς, τους τοπικούς μουσικούς εκεί της Ίου, ταυτόχρονα σε κάποιο πανηγύρι εκάστοτε, έτσι, της Παναγίας που ήθιστε εκεί στο νησί να γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι, ήρθε κάποιος μουσικός που δεν ήταν ούτε σαντουρίστας, ούτε βιολιτζής, αν θέλεις όπως το λέμε στη λαϊκή, ούτε κλαρινίστας. Ήταν ένας μπουζουξής. Αυτό το όργανο μόλις το είδε, κόλλησε. Και εκεί λοιπόν θέλησε να το περιεργαστεί, να δει τι είναι, σαν παιδί, ας πούμε. Οπότε ανέβηκε στο πατάρι προφανώς. Αυτές τις λεπτομέρειες τώρα στο 100% δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω, αλλά σίγουρα μιλώντας μαζί του όλα αυτά για την πρώτη του επαφή, μου είχε εξιστορήσει ότι η πρώτη επαφή είναι να σκαλίσει ένα μπουζούκι από ένα μουσικό ντόπιο που είχε. Οπότε και η πρώτη του επαφή ήταν αυτή. Προσπάθησε να φτιάξει ένα μπουζούκι, όποιες γνώσεις είχε, αν θέλει, αν και θέλει να περνάς οργανωποιός, και σκάλιζε ένα αυτοσχέδιο μπουζούκι τριών χορδών. Αυτή ήταν η πρώτη του επαφή. Στην Αθήνα κατέβηκε, από ό,τι έχω διαβάσει, το 45. Γύρω στα τέλη του 40 για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, ως την αεροπορία, στο Τατόι, κατά κύριο λόγο στο Τατόι, και εκεί ουσιαστικά άρχισε, όχι επαγγελματικά σε καμία περίπτωση, αλλά ερασιτεχνικά μέσα στο στρατό, να παίζει μπουζούκι. Αφού είχε σκαλίσει όποια επαφή μπορεί να είχε και είχε κάνει στο νησί, ήρθε λοιπόν στην Αθήνα για να υπηρετήσει τη θητεία του καταρχήν και κατά δεύτερον να ζήσει και να βιοποριστεί. Εκεί λοιπόν άρχισε να πιάνει το μπουζούκι στα χέρια του, αγόρασε το πρώτο του μπουζούκι και στην αεροπορία άρχισε να γίνεται, αν θέλεις, πρώτη φορά επαγγελματίας. Το καταλαβαίνω, δηλαδή... Τι μαζευόντουσαν μπουλούκια γύρω από τα καψιμί και του λέγανε «Λεωνάρδο, παίξε μια πενιά» και του άρεσε να πειραματίζεται. Φαντάζομαι ότι θα ήταν κάπως έτσι τα πράγματα, δηλαδή στην Ευαγγέλιο Πλήτη άρχισε εκείνος να πήρε το πρώτο του τρανζιστοράκι, αν θες να ακούει μουσική, να πηγαίνει και εκείνος σε κάποια πράγματα, οπότε με εντός του στρατού χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το μπουζούκι για να τα πηγαίνει καλύτερα και στη θητεία του. Και έτσι ακριβώς σε γλέντια τοπικά μέσα στο στρατό και σε Ευαγγέλιο Πλήτη άρχισε να παίζει. Να πεζοτραγουδάει, αν θέλεις. Όχι να γράφει όμως, έτσι. Τα πρώτα τραγούδια τα έγραψε μετά που βγήκε πια. Να καταλάβω κάτι. Ο πατέρας σου αρχίζει να παίζει μπουζούκι μέσα στην κατοχή κιόλας, όπου δεν ακούγεται πολύ λαϊκό τραγούδι, αλλά πιο πριν έχουμε Σουρανίση, Βαν Βακάρης, Γιωβάν Τσαούς, Παγιούντζης, Μπάτης. Ποιον είχε πρότυπο, γιατί και στις αρχές της δεκαετίας του 50 ήταν και ο Μιτσάκης, ήταν και πολλοί άλλοι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο Λεωνάρδος λοιπόν πρότυπο. Δεν θα έλεγα πρότυπο, αλλά τα πρώτα του ακούσματα και μάλλον αυτός που τον συνέπαιρνε περισσότερο ήταν ο πατέρας του Βαγγέλη του Περπινιάδη, ο παλιός του Περπινιάδης, ο Στελάκης, έτσι. Αυτός ήταν, είχε μεγάλη δύναμη και γι' αυτό μετά ουσιαστικά έκανε και πολύ παρέα με τον Βαγγέλη, πολύ παρέα όχι, αλλά είχαν μια επαφή, γιατί συμπαθούσε πολύ τον πατέρα του, είχε λοιπόν παρέα του και τον Βαγγέλη του Περπινιάδη, γιατί και αυτός είχε ένα ίδιο στυλ, έγραφε τσιφτετέλια. Τραγουδούσε, έπαιζε μπουζούκι ταυτόχρονα στα πάλκα, οπότε είχαν μια κοινή πορεία. Κοινή, αν θέλεις, όχι πορεία όσον αφορά τα τραγούδια τους, αλλά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τη μουσική, τη λαϊκή.
Και ήταν και οι δύο καλοί μπουζουκοπαίχτες. Εντάξει, κατά μία ο πατέρα σου είναι ένα καλή πάνω το Βαγγέλη τον Περπινιάδη, δική μου προσωπική άποψη. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στο μπουζούκι, ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το ενδεχομένως, ναι. Ναι. Ο πατέρα σου είναι, λέγεται. Όχι, ξέρουμε ότι έχει βγάλει τα πρώτα δισκά για δεκαετία του 70. Από πότε ξεκίνησε να πηγαίνει στι ταβέρνε, να βρίσκει σταθερό μεροκάματο και να εμφανίζεται σε κέντρα? Θα σου πω κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην τα ξέρω, γιατί δεν τα βρίσκω και σε site. Θα σου ξεκινήσω λίγο πιο πριν. Τα πρώτα του τραγούδια είχε να τα γράφει, άρχισε να τα γράφει το 60. Τα δισκάκια αυτά, τα πρώτα, δημιουργήθηκαν και γράφτηκαν σε δική του εταιρεία. Έφτιαξε μια μικρή εταιρεία η οποία ήταν. Αφού άρχισε να. Τέλος πάντων, το πήγαμε λίγο γρήγορα. Αφού άρχισε να επαγγελματικά να ασχολείται πια με το λαϊκό τραγούδι και άρχισε να πρωτογράφει τραγούδια, ήρθε σε επαφή με τον πρόδρομο του Τζαουσάκη. Εκεί έγινε η αρχή. Και πολύ δυνατή αρχή. Ο Τσαουσάκης, όπως γνωρίζεις, αν γνωρίζεις, είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίζεις, αφού ασχολείσαι ασφαλώς με το λαϊκό τραγούδι, ήταν ένας τραγουδιστής που θαύμαζε ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Τα πρώτα του πατήματα ήταν πάνω στον πρόδρομο Τσαουσάκη. Την χάνει να τον βρίσκει, να τον δει σε κάποια ζωντανή του εμφάνιση τον Τσαουσάκη και του, όντας με ντροπή και σύνεση, τον πλησίασε και του είπε ότι έχω κάποια τραγούδια θα ήθελα να τα ακούσεις. Και έτσι ακριβώς έγινε. Ο Τσαουσάκης του υποτιμένο στο κουκάκι, ο πατέρας μου πήρε το τραμ καβαλώντας το από πίσω, παρακαλώ, και το έχει πει και σε ένα live αυτό. Πήρε λοιπόν το τραμ, γιατί δεν είχε λεφτά να πάρει κάποιο άλλο μέσο και πήγε στο σπίτι του Τσαουσάκη. Διότι ο Τσαουσάκης ήταν συνεργάτης μου με πολλά τραγούδια. Θυμάμαι που έφευγα από τον Κολονό, σαν το γιο μου μικρό Σίμωνα, και πήγαινα στην Καλυθέα έμενε. Ένα θα πω μόνο. Και θυμάμαι που έπρεπε να του κάνω πρόβα όπου πατώ το πόδι μου. Και ήμουνα καψούρης για αυτό το τραγούδι, να το πει. Λεφτά δεν είχα, φράγκο. Πώς θα πάω τώρα? Βγαίνω στη Λέρνομα, πρώτη φορά το έκανα, δεν το θα το ξανακάνω, φοβήθηκα. Καβάλισε το τραμ. Πίσω είχε το. Και φτάσα στο κουκάκι από εκεί πήγε με τα πόδια. Ανέβηκες πίσω από το τραμ? Ναι. Έκανα το τουμπέκι ψιλοκομμένο που λέει. Και εκεί γράφτηκε για πρώτη φορά ένα τραγούδι το οποίο ήταν επιτυχία πολύ της εποχής, το μεγάλη, το όπου πατώ το πόδι μου, ένα ζεμπέκικο βαρύ, ένα πυρεώτικο ζεμπέκικο. Αυτό είναι του πατέρα σου, έκανε, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ο Τσαουσάκης, και ήταν ουσιαστικά από τα πρώτα του, από τις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Λεωνάρδος. Όχι τραγουδώντας, αλλά συνθέτοντας και παίζοντας, έτσι. Και έγινε μεγάλη επιτυχία. Οπότε του ανοίχτηκαν οι πόρτες, αν θέλεις, αναγνωρισιμότητας, αν μπορώ να το πω έτσι. Αμέ, γιατί όχι. Να φανταστώ ότι με το να κάνεις πρώτη σου δισκογραφία με ένα όνομα σαν το Τσαουσάκη, το οποίο τότε μας ουρανούσε, πρέπει να του άνοιξε αμέσως τις πόρτες για όλα τα επόμενα. Όπου πατώ το πόδι μου και ρίχνω τη ματιά μου, μεγάλος δώρος γίνεται γύρω από το όνομά μου. Σ' όποια γυναίκα τα ρίξα, δεν έχω πει χαμένος, γιατί πολύ στον έρωτα είμαι εκπαιδευμένος. Αναγνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει ένας Μπουρνέλης που έγραψε με τον Τσαουσάκη, κάπως έτσι. Ναι. Με ποιους τραγουδιστές συνεργάστηκε μετά από τον Τσαουσάκη, ποιοι ήταν οι επόμενοι? Οι επόμενοι τραγουδιστές είναι πάρα πολλοί. Θα αναφέρω επιγραμματικά αυτούς που γνωρίζουμε ή γνωρίζει το ευρύ κοινό πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε φυσικά ξεχωριστά για τον Παναγιώτο Μιχαλόπουλο, γιατί ουσιαστικά η δισκογραφία του Μιχαλόπουλου, ας πούμε, θα έλεγα ότι αν δεν το 50%, ίσως κοντά στο 50% την έκανε μαζί με τον Λεωνάρδο.
Και φυσικά έχουμε τη διασκευή το «Δεν ξανακάνω φυλακή», δηλαδή το τραγούδι «Ο Καπετανάκης» όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν προπολεμικό ασφαλώς. Από την άλλη, η διασκευή, ο τρόπος με τον οποίο το ακούμε, ο ρυθμός του και η εισαγωγή του, έχει φτιαχτεί από τον Λεωνάρδο μαζί με τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο στους στίχους. Έτσι. Ναι. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Σταλιούρης λοιπόν, που είπε για το «Εσύ αριστοκράτησα» ή το «Οπαλαλά» και πάρα πολλά τραγούδια. Έτσι. Με τον Τζαουσάκη πάρα πολλά επίσης τραγούδια. Εκτός από το πόδι μου, θα σου πω. Βέβαια, τώρα πάω σε τίτλους, ίσως σε μπερδεύω και ίσως χαλάω τη ροή. Όχι, θα πούμε τραγουδιστές καταρχήν. Γιώτα Λίδια, Χαρούρα Λαμπράκη, Στράτος Διονυσίου, ένα τραγούδι με τον Διονυσίου, το Στράτο, όλα τα επαγγέλματα λέγεται, Ζεμπέκικο επίσης. Το ξέρω. Μόνο ένα τραγούδι με τον Στράτο Διονυσίου. Όλα τα επαγγέλματα έχουν τα βάσανά τους. Πλούσιοι φτωχοί παιδεύονται και αν πονούν οι γέροντες. Το ξέρει η καρδιά τους. Άνθρωπος δίχως βάσανα στον κόσμο δεν υπάρχει, κι ο πλούσιος μες στην καρδιά κάποιο μαράζι θα έχει. Θα πούμε επίσης τον Ζαγοραίο, τον Σπύρο τον Ζαγοραίο. Θα πούμε τον Μανώλη τον Μπαρμπεράκη. Θα πούμε δημοτικούς τραγουδιστές. Δημήτρη Σάχος, έτσι. Ο Μοδίζεσαι και Κοβότρης. Ένα τραγούδι που είπε ο Ταλιούρης, αλλά το είπε σε δεύτερη εκτέλεση και έγινε χαμός ο Δημήτρης ο Ζάχος. Οι Γιώργηδες, επίσης δημοτικό τραγούδι. Συνεργασίες με τον Γκάβουρα, τον Στάθη τον Γκάβουρα, με τον Γιάννη τον Κωνσταντίνου, με τη Σοφία την Κολυτήρη πολλά τραγούδια. Μιλάμε για τραγούδια που ίσως είναι συγκλονιστικός ο αριθμός. Έχει γράψει πάνω από 800 τραγούδια, έχει δισκογραφήσει, έχουν γραφτεί είτε σε στίχο είτε σε μουσική σε δίσκους. Οπότε μιλάμε για μεγάλο όγκο και πραγματικά δεν έχει γίνει μια αναφορά σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή είναι κρίμα. Μουδίστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν. Τα όργανα θα παίξουνε απόψε στη γιορτή σου. Χορό και με τραγούδια θα το ξημερώσουμε. Έμπα πρώτη να χορέψεις να σε καμαρώσουμε. Στο δωμάτιό μου έχω τη φωτογραφία σου. Συντροφιά αυτή μου κάνει για την απουσία σου. Τι κρίμα, τι κρίμα. Και χώρια, και χώρια να κοιμόμαστε. Τι κρίμα, τι κρίμα να αγαπιόμαστε. Και χώρια, και χώρια να κοιμόμαστε. Είναι όντως κρίμα, γιατί έχω δει μόνο μία συνέντευξη που έχει δώσει το 2002. Πρέπει να είναι το 2002, πολύ παλιά. Ναι, θα ήταν εκεί περίπου, αν εννοήσει με τον Θάνο τον Αλεξανδρή, αν εννοήσει. Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν υπήρχαν. Τουλάχιστον σε τηλεόραση δεν έχει κάνει. Εκτός από κάποια τοπικά κανάλια και σε μια εκπομπή που είχε γυριστεί πάνω σε ένα live του Λεωνάρδου, σε αφιέρωμα στο Τζαουσάκη το 2013, πριν 5 χρόνια πριν. Όχι, το 2017 έφυγε από τη ζωή. Καλά το είπα. 5 χρόνια περίπου πριν φύγει από τη ζωή, στα Παντελόνια είναι περίεργα ρούχα, αν ξέρεις, με τον Πάρη το Μίτσου. Ναι, την εκπομπή είχε γίνει ένα live στο Σταύλο, σε ένα πολυχώρο στο Θησείο. Και αυτές είναι οι μόνες αναφορές που θα μπορούσα να πω και εγώ ότι υπάρχουν. Και είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα, θεωρώ. Είναι όντως πάρα πολύ κρίμα, γιατί ο πατέρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο το οποίο θέλω να με διαφωτίσεις, γιατί όσο και να το ψάξα, δεν μπορώ να βγάλω ιδιαίτερη άκρη. Πότε είναι ο πρώτος του δίσκος? Άλλοι το τοποθετούν στα διαμάντια τραγουδούν το 74, λένε το 72, κάποιοι λένε κάποια 40 περίοδο το 64, είναι μπερδεμένο. Ο πρώτο
λάθος ακριβώς, δεν θα σε διαφωτίσω γιατί δυστυχώς δεν ξέρω ακριβώς. Σίγουρα είναι σε 45 στροφές. Αν πούμε λοιπόν ότι το όπου πατώ το πόδι μου. Θα σου δώσω αυτή την αναφορά. Ότι το όπου πατώ το πόδι μου είναι από τα πρώτα τραγούδια που δισκογραφήθηκαν που συνθέτησε ο Λεωνάρδος. Ναι. Ο πρώτος του δίσκος 33 στροφών γνωρίζω ποιος είναι. Και δεν είναι τα Διαμάντια τραγουδούν, είναι ο πρώτος μεγάλος δίσκος, έτσι λεγόταν ο τίτλος του, ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Λεωνάρδου Μπουρνέλη. Τραγουδάει και παίζει ο ίδιος εκεί. Δεν έχει άλλους τραγουδιστές. Αλλά ένας από τα πρώτα LP σε 33 στροφές είναι αυτό που μου ανέφερες, που είναι ο Δημήτρης Ευσταθίου μέσα, που επίσης έδωσε τραγούδια, και ο Πάνος ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος, και ο Λεωνάρδος που τραγουδάει. Νομίζω είναι και η Σιδέρη σε αυτό το δίσκο. Όχι, ίσως κάνω λάθος. Η Σοφία η Σιδέρη. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, νομίζω ότι είναι ο Δημήτρης Ευσταθίου. Ο Δημήτρης Ευσταθίου είναι σίγουρα. Ναι, ναι, όπως το προανέφερα, έχεις δίκιο. Τι να πω με συνεργασία με πολλούς ανθρώπους, δεν ξέρω από πού να σου ξεκινήσω. Θέλω να με κατευθύνεις εσύ για να μην σε βγάλω εκτός ροής. Θέλω να μου πεις ποιον είχε αγαπημένο τραγουδιστή, γιατί μεγάλωσε σε μια εποχή που όλοι τότε βγήκαν τα μεγάλα βαριά ονόματα. Καζατζίδης, Γαβαλάς, Περπινιάδης, Διονυσίου. Άκης Πάνου, με σουρανός. Όλοι αυτοί ήταν αγαπημένοι του, αλλά όπως σου είπα, είχε, λόγω και του πατέρα του Περπινιάδη που είχε αρχικά σε εκτίμηση, θαύμαζε πολύ για την ερμηνεία του τη Βυζαντινή, το Βαγγέλη του Περπινιάδη. Δηλαδή είχε αναφορά και μου έλεγε αυτό το τραγουδί. Αυτό μακάρι να είχα τη φωνή του. Δηλαδή το θαύμαζε σαν τραγουδιστή και φυσικά είναι μια πραγματικότητα. Είναι συγκλονιστικό, ας πούμε. Γιατί μπορούσε να κάνει αμανέδες απίστευτους κλπ. Είχε αυτή την αδυναμία. Θα ήθελε να είναι πιο πολύ Βυζαντινός. Και γι' αυτό θαύμαζε τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη. Καλά. Και φυσικά, μια και αναφέρω τον Περπινιάδη, το πιο γνωστό τσιτετέλι, instrumental τσιτετέλι, δηλαδή σε όλο οργανικό τσιτετέλι, είναι το τσιτετέλι του Μπουρνέλη και το Βαγγέλη σε κυκέφια του Βαγγέλη Περπινιάδη. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο από αυτό, αφήσαν αυτό το στίγμα αυτοί οι δύο άνθρωποι, Περπινιάδη πολύ περισσότερο φυσικά, αλλά το τσιτετέλι του Μπουρνέλη μαζί με αυτό. Νομίζω είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή σαν να λέμε το ζεμπέικο της Ευδοκίας, σαν ορχιστρικό ζεμπέικο. Ακριβώς, ακριβώς. Μην βγάζεις και το τσιφτετέλι της φωτιάς ή το τσιφτετέλι στο χοντρό. Όχι, όχι. Έχει γράψει πάρα πολλά σόλο τσιφτετέλια. Έχει γράψει άλλωστε τρεις δίσκους με σόλο τσιφτετέλια. Μόνο σόλο τσιφτετέλια, έτσι. Ενώ μπουζούκι και ορχήστρα. Αλλά τα πιο γνωστά είναι αυτά, αν θες, ο τσιφτετέλι του Μπουρνέλη και ο δίσκος που πούλησε σίγουρα πάνω από 400.000 κομμάτια. Και δεν το λέω αυτό στατιστικά, το έχω σαν αναφορά και από την ίδια τη Μήνος. Ο δίσκος «Τα ζημιάρικα» της Τσιτετέλια του Μπουρνέλη, που έχει ορχιστρικά και μερικά τραγούδια, όπως και το «Μαύρο γέμελι» που λες, «Μαύρο γεμελί», μου λέτε αν παντρεύομαι κλπ. Σε αυτό το δίσκο, το οποίο είναι instrumental επίσης, σε αυτό το δίσκο, πούλησε γύρω στις 400-500.000 κομμάτια.
υπήρχε τότε πλατινένιο, θα πρέπει να πάρει τριπλό πλατινένιο. Ξέρω εγώ τετραπλό, τι ήταν αυτό. Ναι. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί νέο για αυτά τα, για αυτά, για αυτά τα ύψη πωλήσεων. Θέλω να πάμε στον Παναγιώτο Μιχαλόπουλο, γιατί ναι. Είπες και πριν ότι αν όχι το 50%, κοντά στο 50% ναι, την πορεία του Μιχαλόπουλου την έκανε με τον Μπουρνέλη. Και το έχει πει. Πάνω από 50 τραγούδια. Γεια σου Μπουρνέλη με τον Μπουζούκι σου, άλλα Μπουρνέλη. Παντού, ακούγονται. Ο δίσκος, ο χρυσός δίσκος του Παναγιώτου Μιχαλόπουλου είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 75-76. Σε αυτό το δίσκο υπάρχει μέσα, δεν ξανακάνω φυλακή, υπάρχει σε μια δεύτερη εκτέλεση του Βαδίζω και Παραμιλώ, που ουσιαστικά το τραγούδι αυτό ήταν, είχε ξεχαστεί ή αν θέλεις δεν είχε την πρέπουσα αναγνωρισιμότητα. Το ξαναέφερε λοιπόν ο Μιχαλόπουλος με τη φωνή του και το παίζει Μπουζούκι ο Λεωνάρδος. Εκεί μέσα είναι πάρα πολλά τραγούδια. Είναι η Τρελή, η Παξιμαδοκλέφτρα, αν θέλεις. Όχι, συγγνώμη, Μωρίς Βουρλή, Μωρή Τρελή. Ναι, καλά το λέω. Αυτό είναι η Παξιμαδοκλέφτρα. Ακριβώς. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν έγιναν όλα επιτυχίες τα τραγούδια. Πούλησε επίσης πάρα πολλές χιλιάδες κομμάτια. Δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά σίγουρα πάνω από 10-20 χιλιάδες κομμάτια είναι στάνταρ αυτό. Γιατί τότε υπήρχε και η κασέτα, Σωτήρη. Δεν ξέρω σε ηλικία, νομίζω είσαι πολύ μικρό παιδί, αλλά θα ίσως να γνωρίζεις και να θυμάσαι τις κασέτες. Έχω προλάβει κασετόφωνο. Έχεις προλάβει, ωραία. Λοιπόν, οι κασέτες τότε πουλούσαν πάρα πολύ, ειδικά στα πέριξ της Ομόνοιας. Και εκεί ο πατέρας μου έκανε πολλές πωλήσεις αυτό. Δηλαδή, αν έπρεπε να βάλουμε στο target group, ας πούμε, και στις πωλήσεις τις κασέτες, εκεί θα χάναμε τον αριθμό. Εκεί γιατί γνωστός στον κόσμο ήταν με τις κασέτες. Δεν ξανακάνω φυλακή. Με τον καπετανάκι που έχει ντουγκλα στο μουστάκι, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Με τον καπετανάκι που έχει ντουγκλα στο μουστάκι, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Τη δόλια τη μανούλα μου την πότισε σφαρμάκι, αχ εσύ καπετανάκι, τα μελιτσανιά να μην τα βάλεις μια. Την πότισε σφαρμάκι, αχ εσύ καπετανάκι, τα μελιτσανιά να μην τα βάλεις πια. Ξυπνώ και βλέπω σίδερα. Στη γη στερεωμένα τα παιδάκια τα καημένα, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Στη γη στερεωμένα τα παιδάκια τα καημένα, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Άλλα Μπουρνέλη.
Με τον Παναγιώτο Μιχαλόπουλο πώς γνωριστήκαν, γιατί αυτό δεν το ρώτησα καθόλου στο Φωτογκατσικά. Νομίζω ότι εσύ θα με διαφωτίσεις καλύτερα. Ο Μιχαλόπουλος έκανε φιλική παρέα πέραν της συνεργασίας που προέκυψε. Το γνώριζε από πολύ παλιά. Ουσιαστικά βρεθήκανε σε ένα μαγαζί στο Λουζιτάνια. Αυτό το μαγαζί δεν ξέρω αν βρεθήκαν για πρώτη φορά εκεί, να είμαι ακριβής, αλλά στο Λουζιτάνια ξεκίνησε η μεγάλη τους φιλία. Γιατί συνεργαστήκαν εκεί σε αυτό το χώρο, ήταν κάπου στη Θηβών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι αυτό που το πήρε μετά, θυμάμαι καλά, ο ίδιος ο Μιχαλόπουλος. Ναι. Σε αυτό το μαγαζί λοιπόν βρεθήκαν και είχαν τις πρώτες παρέες, συνεργαστήκαν σε πανηγύρια, βρεθήκαν έξω και φυσικά άρχισαν να γράφουν μαζί. Έτσι, να γράφουν μαζί. Να γράφει ο Λονάζος στη φωνή πάνω του Μιχαλόπουλου. Ο τελευταίος δίσκος του Μιχαλόπουλου το 1990, δηλαδή ουσιαστικά νομίζω εκείνη τη χρονιά πρέπει να βγει από τη ζωή. Ήταν το 90 έφυγε, το 87 ήταν ο τελευταίος δίσκος του Μιχαλόπουλου, τον έκανε με τον Λεωνάρδο. Με καινούργια τραγούδια της εποχής, έτσι, της δεκαετίας του 80. Η γνωριμία τους πρέπει να είναι τουλάχιστον αρχές 70, θα έλεγα εγώ, έτσι, οι πρώτες φιλικές επαφές. Τα πρώτα τραγούδια γραφτήκαν γύρω στο 75 και φυσικά η τεράστια επιτυχία είχε γίνει με αυτό το δίσκο που είπαμε προλίγου, με το χρυσό δίσκο του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου. Ναι, ο πατέρας σου μου είπε ότι αρχικά ήταν απλά μπουζούκι να συνθέτει δικά του τραγούδια, να κάνει και κανένα σεβόντο. Πώς αποφάσισε να αρχίσει να τραγουδάει και δικά του τραγούδια? Κοίταξε να δεις, όπως ο Ζαμπέτας, όπως ο Τσιτσάνης, εκείνες τις εποχές οι συνθέτες δίναν τα τραγούδια τους στους μεγάλους ή μικρότερους τραγουδιστές, άντρες και γυναίκες, λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά καταλαβαίνεις ότι βιοποριστικά δεν μπορούσαν να κινηθούν καλά. Δηλαδή δεν είχαν καθόλου. Δηλαδή τότε δεν υπήρχε EIP, είναι πολύ λίγα ελάχιστα πνευματικά δικαιώματα. Οπότε έπρεπε μέσω του τραγουδιού να γίνουν γνωστοί. Ο πατέρας μου δεν έγινε γνωστός μέσω του τραγουδιού, αλλά τραγουδούσε πολύ καλά. Έχει κάνει πολλούς δίσκους. Οπότε αποφάσισε ότι εφόσον τραγουδάω καλά, ας πω και κάποια τραγούδια, όχι εγωιστικά, αλλά ας πω και κάποια τραγούδια που έχω γράψει εγώ σε δίσκους μου. Έτσι. Και φυσικά αυτό έγινε πιο έντονο όταν ίδρυσε την εταιρεία Κυκλάδες, όπως σου προανέφερα. Υπήρχε μια μικρή εταιρεία λοιπόν τη δεκαετία του 70, περίπου για 6-7 χρόνια, που έγιναν πάρα πολλοί δίσκοι εκεί. Δηλαδή, νομίζω γύρω στους 45 δίσκους 33 στροφών, όχι μόνο με τον Λεωνάρδο και με άλλους τραγουδιστές, όπως με τον Μιχαλόπουλο. Ο δίσκος αυτός ο Χρυσός είχε γίνει εκεί. Με τη Χαρούλα Λαμπράκη, με τη Σοφία Σιδέρη, με τον Μανώλη τον Παρπεράκη και πολλά 45άρια επίσης. Ακόμα υπήρχε το 45άρι. Ναι. Αποφάσισε λοιπόν να τραγουδήσει για να μπορέσει να τον ακούσει ο κόσμος, να γίνει γνωστός και να μπορέσει να δουλέψει και σε μαγαζιά, έτσι. Κατάλαβα. Δηλαδή ήταν καθαρά βιοποριστικός λόγος και για να φανεί. Δηλαδή έχω κάνει ήδη την επιτυχία μου. Για να φανεί, αλλά πίστευε και στη φωνή του. Δηλαδή θεωρούσε ότι έχω καλή φωνή και ότι θα μπορούσα να κάνω και εγώ μια επιτυχία. Υπάρχει ένα τραγούδι, το οποίο λέγεται «Άνω κάτω έκανα τον κόσμο», το οποίο ακούστηκε με τη φωνή του και έγινε επιτυχία στην εποχή του. Εντάξει, στα όρια που μπορούμε να πούμε ότι ήταν της εποχής. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε αρκετά με τη φωνή του. Άνω κάτω έκανα τον κόσμο για να βρω αυτή που αγαπώ. Που ενώ εγώ την αγαπούσα, μ' άφησε μόναχο και πονώ. Άδειο το μαξιλάρι μου, άδεια κι η καμαρά μου, σε ποιον από τον πόνο μου και τα παραπονά μου. Πολλοί ακούστηκαν τα τραγούδια, έκανε τρεις σειρές με δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν δημοτικός τραγουδιστής, αλλά κατάφερε μέσω αυτών των τραγουδιών η φωνή του να αναγνωριστεί. Το κατάλαβα. Θέλω να μου κάνεις όμως μια αναφορά στα σατυρικά του. Γιατί αυτά τα σατυρικά τραγούδια είναι μοναδικά στο έντονο. Δηλαδή, ο Καφές, προσωπικό μου αγαπημένο. Πώς του ήρθε και τα έγραψε αυτά τα τραγούδια? Κοίταξε, αγαπητέ Σωτήρη, θυμάμαι ότι είχε γνωστό του έναν σατυρικό τραγουδιστή της εποχής, ως λεγόταν αυτός, Μπίλης νομίζω. Ο Γιώργο τον Μπίλη, η Χίρα η Κακομήρα που είχε έκλειγε. Ναι. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη, αν θέλεις, επιρροή ήταν από τον Μπίλη.
να γράψει κάποια τέτοια τραγούδια, να ακουστούν, να είναι λούμπεν, ας πούμε. Αλλά ο πατέρας μου είχε μεγάλο ταλέντο στο να γράφει, αλλά και να φτιάχνει και στιχάκια. Αυτά τα τραγούδια, επειδή εγώ ήμουν γέννητος τότε, από ό,τι μου είχε αναφέρει, είναι σε σημείο πλάκα. Δηλαδή, έτσι για πλάκα τα έγραφε, σου λέει: για να δούμε, μήπως πιάσουνε. Ο Πίνης το ίδιο κάνει και ακούγω τα τραγούδια του. Και όντως μπήκε και αυτός μέσα σε αυτή τη λογική. Να γράφω και τραγούδια, ας πούμε, σατυρικά, τα οποία περάσαν. Κάποτε το παλιό καιρό το τελευταίο, οι άνθρωποι επίνανε κάθε κοπανισμένο. Και μια κυρία θεριά κλουπώνου σου δεν τη βάνει, χωρίς καφέ δεν μποράγε ούτε λεπτό να κάνει. Και μια ημέρα του καφέ βγήκε να ψωνίσει, τον έδωσε του καφέτζι να της το κοπανίσει. Του λέει καφέτζι να μου το κάνεις φίνο, εσύ θα μου το κοπάνας και εγώ θα στον εψίνω. Είχα ένα αναπήρα που είχα θεζό το χειρά, και η κάθε παιχνιδιάρα το κοιτούσε με λαχταρά, και η κάθε παιχνιδιάρα το κοιτούσε με λαχταρά. Και έπαιρνε φωτιά με την πρώτη τη φορά. Τσαφ, και έπαιρνε φωτιά με την πρώτη τη φορά. Ο κοράς ο πηδηχτής όσο κι αν έγεράσει, καπατσάσει. Αναθεμάτων όποιος πει κακό για τη γυναίκα, Θεός την έπλαθε κι αυτή, Θεός την επέλεκα. Και εκεί που την πελέκαγε και φτιάξε το κορμί της, του ξεφύγε μια τσεκούρια και φτιάξε το αυτή της. Το οποίο πέρα να σου πω κάτι για πλάκα, ας πούμε γράφει και το ταμπατούμπα ταμπατούμπα του Μενιδιάδη και είναι πρώτο στο Ισραήλ τώρα. Είναι από τα πρώτα κομμάτια του Ισραήλ. Ισχύει αυτό που λες. Ναι, ναι, ας πούμε μπορεί να, αυτό μπορεί να το πεις και δεν είναι σατυρικό, αλλά μπορείς να πεις ότι έχει μια, έναν έτσι ελαφρύ στίχο. Εδώ θέλω να σου αναφέρω ότι τα πρώτα ποτπουρί λεγόμενα, αλλά όχι σε συντή που γνωρίζουμε, που γνωρίσαμε εμείς μετά τα δεκαετία του 90, τα πρώτα ποτπουρί τραγουδιών έγιναν μέσω αυτών των δουλειών που σου περιέγραψα, των δημοτικών. Δηλαδή τα χορευτικά του Μπουρνέλη, νούμερο 1, 2 και 3 σε δίσκους και κασέτες, είχαν ποτπουρί. Δηλαδή ο δίσκος δεν τελείωνε με το τραγούδι, αλλά το ένα τραγούδι πήγαινε πίσω από το άλλο. Ουσιαστικά οι δημοτικοί τραγουδιστές, ορμόμενοι από αυτές τις δουλειές του Λεωνάρδου τότε, που δεν ήταν δημοτικός ξαναλέω τραγουδιστής, σε καμία περίπτωση. Είπε δηλαδή σχολικά δημοτικά, όπως λέμε, δηλαδή ας πούμε Αγκινάρα με τα Γκάθια κλπ. Έτσι, τα Νιάτα, το Τσάμικο τα Νιάτα. Σε αυτούς τους δίσκους που παίξαν πολύ καλή μουσική, έκανε ποτπουρί. Δηλαδή ήταν ένας δίσκος που είχε μέσα 50 τραγούδια, τα οποία ήταν σε μια πλευρά δίσκου. Αυτό δεν υπήρχε τότε, σαν συνθήκη, σαν κόνσεπτ, ας πούμε, αν μου επιτρέπεις. Και αυτό μετά καθιερώθηκε, το ποτπουρί δηλαδή ξεκίνησε από τον Λεωνάρδο. Αυτό είμαι απολύτως σίγουρος για αυτό που λέω, γιατί ξέρω ότι πριν το 70 κάτι, σε δίσκους δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ναι, δεν υπήρχε ποτπουρί δηλαδή. Ναι, και εγώ το γνωρίζω ότι δεν βγαίνανε. Νομίζω υπήρχε ένα-δύο δίσκοι. Και αυτοί διάσπαρτη πολύ. Δεν ξέρω πραγματικά. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα κάποιοι δίσκοι που να βγήκαν, αλλά θέλω να πω ότι είναι από τους πρώτους ενδεχομένως που έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι. Που υπήρχε ποτπουρί μέσα σε ένα LP ή σε μια κασέτα. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Είχε κάποιο καημό ο πατέρας που δεν συνεργάστηκε, τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, με τα μεγάλα ονόματα, δηλαδή που δεν συνεργάστηκε με Αγγελόπουλο, δεν συνεργάστηκε με Γαβαλά, με τέτοια ονόματα, είχε κάποιο παράπονο? Καλά, σίγουρα. Καημό δεν θα το έλεγα. Δεν μου εκδήλωσε ποτέ την στεναχώρια του ότι δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Σου λέει, εντάξει, είμαι πολύ τυχερός που συνεργάστηκα με τόσο μεγάλο τραγουδιστή. Δηλαδή ήταν χαμηλότον άνθρωπος. Δεν κυνήγησε ποτέ να βρει τον τρόπο να μπορεί να ελιχθεί, να μπει σε κυκλώματα. Οπότε το ότι συνεργάστηκε με τον Τζαουσάκη, τον Μιχαλόπουλο, έστω και με ένα τραγούδι με τον. Με το Στράτο Διονυσίου και έκανε αρκετά μεγάλη επιτυχία ως όλο όργανο μετά τη συντέλεια του, ήταν πολύ αρκετό για εκείνον. Το μόνο παράπονο του ήταν ότι δεν ήρθε κάποιος να το βρει, να του πει
όπως καλή ώρα μιλάμε τώρα εμείς μαζί, και να του πει: ξέρετε κύριε Μπουνέλη, θέλουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε μια εκπομπή. Προβλεπλημένη με εκπομπή τύπου ότι θα με δουν, θα μας δουν και κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι σε ένα τοπικό μόνο κανάλι που μπορεί σε ένα σταθμό να πάει, γιατί έκανε τέτοια, εντάξει, παρουσιάζει τέτοιες, του κάνανε. Αλλά σε ένα μεγάλο κανάλι που θα μπορούσε να γίνει μια μικρή αναφορά ή με τρία μεγάλη, όπως θέλεις, πες του, πάρτο. Αυτό ήταν το παραπονό του, αυτό ήταν το καημό του. Όχι η μη συνεργασία με Καζατζίδη Αγγελόπουλο, την οποία εκτιμούσε βαθύτατα, έτσι όπως καθένας της εποχής εκείνης. Ήταν τέρατα αυτή. Ναι, δηλαδή να καταλάβω ότι δεν έχει πάει ούτε σε ένα κρατικό ραδιόφωνο τραγουδήσει ποτέ, δεν το καλούσαν ποτέ. Όχι, μόνο στην εκπομπή του Πάρη του Μίτσου νομίζω ήταν στο. Δεν είναι κρατικό. Αυτό στο κανάλι της. Όχι, Εράτη είναι αυτό. Είναι στο. Ο οποίος συνεχίζει να κάνει εκπομπή αυτή στα FM είναι. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν υπάρχει κρατικό κανάλι πουθενά. Ούτε σε FM ούτε σε τηλεόραση, έτσι. Πουθενά. Πάρα πολύ κρίμα, γιατί ο πατέρας δεν είναι κάποιο στοιχείο, δηλαδή ένας που παίζει μπουζούκι 5 χρόνια και εξαφανίζεται. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πόσα χρόνια. Ένας άνθρωπος που έγραψε πάρα πολλά πράγματα με πολλούς τραγουδιστές, δηλαδή και σε πολλά διαφορετικά ήθη. Δηλαδή, όταν λέμε ότι συνεργάστηκε με δημοτικούς, δηλαδή τραγουδιστές, αλλά ταυτόχρονα και με βαριά ονόματα του λαϊκού ρεπερτορίου και με προσωπικές επιτυχίες, ξαναλέω, κυρίως σαν όργανο. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, η συνεργασία με τον Γιώργο Ταλιούρη, που ήταν μεγάλη επίσης, έτσι. Και με αυτόν είχε φιλική επαφή χρόνια. Ξέρω ότι ζει ακόμα ο Γιώργος Ταλιούρης, καλή του ώρα. Είναι μεγάλος ηλικία. Γράψαν τεράστια τραγούδια, πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια. Δεν ξέρω το. Τι τα θέλει στα στολίδια, δεν ξέρω, είναι του πατέρα σου. Όχι, δεν είναι του πατέρα μου, είναι του Χρυσίνη το τραγούδι αυτό. Αλλά το Όπα Λαλά που έχει, που ουσιαστικά φτιάχναν την ίδια περίοδο, σαν αντίπαλο δέος, είναι του Λεωνάρδου. Το οποίο το ακούμε και από τον Εισβολέα τώρα, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Το Όπαλαλά που έχει κάνει, που λέει Όπαλαλά, Όπαλαλά. Έτσι. Είναι βασισμένο πάνω σε αυτό το στιχάκι, ας πούμε, αν θέλεις. Ναι, το έχω ακούσει. Ο πατέρας σου, να πούμε ότι έχει, πρακτικά έχει μια πορεία. Δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει στα κέντρα, από ό,τι ξέρω. Κοίταξε, μετά τη δεκαετία του, δηλαδή από αρχές 2000, σταμάτησε να δουλεύει σε κέντρα. Δεν τον εξέφραζε πια αυτό. Δηλαδή, προτιμούσε να πάει σε ένα πανηγύρι. Γιατί ο πατέρας μου, κατά κύριο λόγο, του άρεσε η άμεση και η ζωντανή επαφή με τον κόσμο στην Ήπεθρο. Τα δίνει όλα εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν entertainer, ήταν διασκεδαστής. Αυτό που του άρεσε, να βάζει το μπουζούκι πάνω στο κεφάλι του, να παίζει αλλά Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε, να κάνει το show του. Αυτό στις πίστες που ήταν λίγο πιο μαγκωμένες και ειδικά μετά τη δεκαετία του 80-90 που έγιναν τα πράγματα λίγο πιο στιτά, δεν το προτιμούσε. Ήταν πιο λαϊκός άνθρωπος. Ήθελε να έχει πιο άμεση επαφή με κόσμο. Οπότε πήγαινε στην επαρχία, κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια. Δούλεψε πάρα πολύ εκεί. Οπότε στα μαγαζιά μετά τα τέλη 90, τα τελευταία του μαγαζιά ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια κάτω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπήρχε ένα μαγαζί που λεγόταν Γλάρος. Αυτό γκρεμίστηκε μαζί με το γκρέμισμα του Νίκος Γκούμας. Ναι. Εκεί σε αυτό το μαγαζί δούλεψε αρκετές σεζόν και μέχρι πριν γκρεμιστεί και το μαγαζί. Οπότε και μετά το 90, γιατί δεν θυμάμαι πότε γκρεμίστηκε. Θέλω να με διαφωτίσεις σε κάτι ακόμα. Ο πατέρας έχει δουλέψει στη ΣΤΟΑ των Αθανάτων, από ό,τι ξέρω, έτσι. Όχι, αγαπητέ. Δεν δουλέψα. Έχει γράψει ένα τραγούδι όμως στο Άτομα Θανάτων και ήθελε να δουλέψει στο, αλλά δεν ευδοκίμησε αυτό. Δεν έχει δουλέψει στο Άτομα Θανάτων. Γιατί... Από ό,τι γνωρίζει τουλάχιστον. Αν ξέρει κάτι περισσότερο, ποιο θυμάμαι εγώ να έχει δουλέψει στο Άτομα Θανάτων. Δεν το ξέρω. Γιατί το τραγούδι λέει με ακορντεόν τη Λέλα, με τραγούδι το, Σκαρπέλι και μπουζούκι το Μπουρνέλι. Ακριβώς. Γιατί το τραγούδι το χρησιμοποίησε το στιγάκι αυτό για να βάλει και τον εαυτό του μέσα στο ενδυνάμει, α πούμε. Δυναμικό του μαγαζιού. Δεν δούλεψε όμως τον Αθανάτο, αλλά είχε γράψει ένα τραγούδι αφιερωμένο. Του άρεσε πολύ σαν χώρος. Θα ήθελε να δουλέψει προφανώς, αλλά δεν είχε τύχει να δουλέψει. Και πολιτική.
Ξέρεις να μου πεις ποιος ήταν ο τελευταίος δίσκος που έβγαλε? Ναι, ουσιαστικά, κοίταξε, μέχρι και το 17 που έφυγε από τη ζωή ήταν πολύ ενεργός. Δηλαδή, του άρεσε να φτιάχνουμε τεμάκια. Δίσκος δεν ήταν ακριβώς τότε, αλλά φτιάχναμε τεμάκια. Δηλαδή, μπορεί να παίρνει μια παλιά του μελωδία από ένα τραγούδι και να άλλαζε τα στιχάκια. Και να πήγαινε στο στούντιο να έβαζε τη φωνή του πάνω σε καινούριο στίχο. Ο τελευταίος όμως, επίσημα, μια παραγωγή, η τελευταία επίσημη που έγινε. Η Phoenix Records, δεν θυμάμαι, είναι μια μικρή, πολύ μικρή εταιρεία που υφίσταται ακόμα. Ήταν με τίτλο 2011, δηλαδή την ομώνυμη χρονιά. Έκανε ένα δίσκο που παίζει την Μπουζούκη ο Μανώλης ο Καραντίνης. Που ήταν επίσης, το συμπαθούσε πάρα πολύ. Όχι μόνο ο Καραντίνης τον πατέρα, αλλά και ο πατέρας τον Καραντίνη. Αλληλένδετο. Να είναι καλά, μάλιστα ήρθε και έπαιξε και δωρεάν. Πρέπει να αναφέρω σε αυτό, έτσι, και προς τιμή του ανθρώπου. Έπαιξε δωρεάν προς τιμή του Λεωνάρδου. Και έπαιξε λοιπόν σε αυτό το δίσκο. Ήταν η τελευταία ουσιαστικά ολοκληρωμένη παραγωγή με παλιά του τραγούδια, όχι γνωστά, και 4-5 καινούργια. 4-5 καινούργια. Αυτό υπάρχει, είναι σαν. Ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω, δίδαξε ποτέ, υπάρχουν δηλαδή αυτό που λέμε σε πολλά εισαγωγικά μαθητές του, να είναι κάποια τα σημερινά μπουζούκια που να του πάνε κύριε Λεωνάρδο, να μου μάθεις? Ο πατέρας μου, δεν ξέρω κατά πόσο, όπως έχω ακούσει και τις αναφορές του Ζαμπέτα, δεν έμαθε ποτέ μουσική, δεν έμαθε να διαβάζει ποτέ μουσική, δεν έμαθε ποτέ να γράφει μουσική, ενώ σε χαρτί. Οπότε θεωρούσε τον ούκα άνευ να διδάξει. Το μόνο πράγμα που έλεγε, λέει, παιδιά, δεν μπορώ να σας κοροϊδεύω. Πολλοί τον είχαν προσεγγίσει να τους δείξει. Το μόνο πράγμα που έχω να σας πω είναι να σας δείξω πώς παίζω. Δεν μπορώ να σας διδάξω, δεν είμαι δάσκαλος. Δεν το επιδίωξε γιατί θεωρούσε δεν μπορώ να τα καταφέρει. Ότι δεν μπορεί να δώσει. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να δώσει ήταν ότι ακούστε με, αυτή είναι η παινιά μου, αυτό είναι το στυλ παίξηματός μου. Δεν ήταν εντελώς αυτοδιδάκτος μουσικός. Δηλαδή δεν του δείξε ποτέ κανένας τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη του επαφή του να μάθει τους λαϊκούς δρόμους ήταν με έναν γέροντα στη Νέα Ιωνία, ο οποίος μπορεί ήταν για 1-2 μήνες που του δείξε 5 πραγματάκια πώς θα χειρίζεται τους λαϊκούς δρόμους. Από εκεί και πέρα καμία άλλη επαφή με κανένα άλλο δάσκαλο και με καμία άλλη μέθοδο, ας πούμε, αν θέλεις. Μόνος του ψάχτηκε και μόνος του συνέχισε. Καθαρά αυτοδίδακτος δηλαδή. Καθαρά αυτοδίδακτος, ναι, ναι. Πιο αυτοδίδακτος δεν υπάρχει. Δεν σε ρώτησα πριν και κακώς δεν σε ρώτησα. Ο πατέρας έπαιζε μόνο μπουζούκι ή έπιανε και λίγο μπαγλάμα, ξέρω, κάποια άλλα. Ναι, έπαιζε και μπαγλάμα, έπαιζε τζουρά, όλα τα συναφή τρίχορδα, γιατί ποτέ δεν έπαιξε τετράχορδο, το λεγόμενο τετράχορδο μπουζούκι που καθιέρωσε ο Κιώτης. Όχι γιατί το αντιπατούσε, όπως υπάρχουν σημερινή μουσική που λένε ότι, ας πούμε, εγώ θεωρώ το αυθεντικό μπουζούκι το τρίχορδο. Το τετράχορδο συμπαθούσε και πολύ, αλλά δεν του έδινε κάτι παραπάνω από αυτό που ήθελε να. Δηλαδή, στο χέρι του έπιανε το τετράγωνο και έλεγε: εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, είναι για του δεξιοτέχνες. Εκείνος δεν θεωρούσε τον εαυτό του δεξιοτέχνη. Είχε ένα προσωπικό ύφος παίξηματος, το οποίο ήταν. Πώς να το παραδείξω. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω να παίζει, ως μουσικός βέβαια, καταλαβαίνω ότι παίζει εκείνος. Ακόμα και να μην ξέρω ότι σε αυτό το κομμάτι μπορεί να έχει παίξει. Γιατί έχει παίξει και σε άλλους τραγουδιστές που δεν έχουν γράψει, που δεν έχει γράψει μαζί του δικά του τραγούδια. Μπορεί να έχει τύχει να κάνει μια φωνοληψία με αλλού τραγούδι, έτσι. Ξεχώρισε τον ήχο του. Αυτό το καλό είχαν οι παλιοί μπουζουξίδες. Ότι μπορείς να καταλάβεις ποιος παίζει από την πένα και από τον ήχο, τον προσωπικό ήχο. Ναι, όντως, είναι ορισμένα μπουζούκια τα παλιά, δηλαδή ξέρεις ότι από αυτός είναι ο Χιώτης, από αυτός είναι ο Ζαμπέτας, από αυτός είναι ο Μπέμπης. Για κάποιον γνώστη μουσικό και όχι μόνο, και κάποιον συλλέκτη ή κάποιον που ακούει πολύ λαϊκό τραγούδι, θα τον αναγνώριζε παίζοντας. Εγώ, ας πούμε, δεν υπάρχει τραγούδι που να μην ξέρω ότι έχει παίξει και να μην τον καταλάβω ότι είναι αυτός. Είχαν αυτό το ίδιο. Εσύ είσαι και παιδί του, δεν δικαιολογείται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά το παίξιμο ήταν και εκείνο αναγνωρίσιμο. Ήξερα τι έκανε. Του άρεσε πολύ να κάνει τρίλες, ας πούμε, πάρα πολύ. Στα τσιφτετέλια του ή να χρησιμοποιεί το ποτήρι. Δεν ξέρω αν έχει ακουστά, είχε γράψει ένα τσιφτετέλι με ποτήρι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αντί για πένα το έκανε σαν χαβάγια το μπουζούκι και χρησιμοποιούσε το ποτήρι για να βγάλει ήχο. Έκανε και τέτοια. Αυτά. Και μετά ναι. Λες ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό του δεξιοτέχνη. Διαφωνώ εγώ.
Ναι, εννοούσε ότι δεν είμαι χιώτης, αλλά το δεν είμαι χιώτης, δεν είμαι ας πούμε τσιμπίδης ή δεν είμαι σπόρος, ας πούμε, έτσι, στεργίου, δεν σημαίνει ότι δεν είναι δεξιοτέχνη. Ναι, απλά είχε το γνώση αυτόν, ήξερε ότι εγώ είμαι της γενιάς του Βαμβακάρη, εγώ είμαι της γενιάς του Τσάχνη, που παίζουμε αυτό που παίζουμε, παίζουμε από τη ψυχή μας, αλλά δεν παίζουμε όπως ο χιώτης που τρώει, όπως το χαρακτηριστικά έλεγε, τρώει το μπουζούκι, ας πούμε, από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά δεξιοτέχνη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι μόνο να κάνει ζογκλερικά στο μπουζούκι, σίγουρα είναι και ο προσωπικό σου ήχο. Και αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο όλοι αυτοί ήταν σπουδαίοι. Έχει και πολύ καθαρό ήχο ο πατέρας. Δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, παίζει και πολύ γρήγορα κάποιες φορές και καταλαβαίνω ξεκάθαρα τις νότες. Είναι από τους λίγους που το καταφέρουν αυτό. Δεν το καταφέρουν πολύ. Δεν κατάφεραν πολύ να έχουν καθαρή νότα παίζοντας γρήγορα. Κάναν και λαθάκια. Ναι, ναι, ναι. Και εκείνος έκανε λαθάκια και μάλιστα θεωρούσε ότι φαντάζομαι ότι ο δίσκος όπως σου περιγράφω, όπως σου είπα νωρίτερα, τα ζημιάρικα της Τετέλια, που επίσης μαζί με το Τσιφιτέλη του Μπονέλη σε αυτό το δίσκο έκαναν πολλές χιλιάδες πωλήσεις. Σε αυτό το δίσκο ουσιαστικά έπαιξε μία φορά το κομμάτι και έτσι όπως γράφτηκε. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα οικονομική να γράφει ώρες στο στούντιο. Έτσι, ο πατέρας μου πλήρωνε μόνο στο στούντιο. Δηλαδή, αν εξαιρέσω μόνο το Τσιφιτέλη του Μπονέλη που γράφτηκε στη Μήνος, έτσι, τα υπόλοιπα τα γράφει στη δική του εταιρεία. Και φυσικά ήταν ο ίδιος παραγωγός. Οπότε σου λέει, παιδιά, έχουμε 5 ώρες δυνατότητα εγγραφής. Θα πρέπει να παίξουμε σε αυτές τις 5 ώρες. Ό,τι να βγει, θα βγει στις 5 ώρες. Οπότε κατάφερνε και έπρεπε να είναι συγκεντρωμένο για να παίξει καλά. Τα λαθάκια του άρεσαν όμως. Του άρεσαν ακόμα και στους δίσκους. Λέει, άμα δεν έχει λάθος, λέει, τι είμαστε ρομπότ. Του άρεσε δηλαδή, να κάνει λάθος. Όχι λάθος με την έννοια ότι θα φύγει μια φάλσα νότα, αλλά ότι ήταν διαφορετική από την πρώτη εισαγωγή, ας πούμε. Αυτό το πράγμα του άρεσε. Αλλά προσπαθούσε να είναι όσο περισσότερο καθαρός γίνεται. Όντως όσο περισσότερο καθαρό γίνεται και σου επιμένω ότι δεν τον ακούω να κάνει λάθη. Καλά, δεν ξέρω να παίζω μπουζούκι, αλλά επειδή ακούω λαϊκό τραγούδι από όταν ήμουν 5-6 χρονών, ξέρω και καταλαβαίνω. Ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Ναι, προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο δυνατό. Έτσι, ναι, αυτό ισχύει. Και είχε άγχος μέχρι και τα τελευταία. Εγώ θυμάμαι δηλαδή να έχουμε πάει στον Πολυχώρο αυτόν για το συνόδευσα εκεί, στο Σταύλο το 2013, σε πολύ καλή και νοητική κατάσταση και επεκτική, για να παίξει τραγούδια του Τσαουσάκη, όντας ο μόνος εν ζωή συνεργάτης του Τσαουσάκη. Σε αυτό το αφιέρωμα που έκανε ο Γιώργος ο Αλτής, ο Μπουζουξής, ο δεξιοτέχνης, που παρουσίαζε και έκανε το αφιέρωμα στο Τζαουσάκι. Εκεί λοιπόν, τι ήθελα να πω, ότι το χάσα λίγο, κάτι τη σου έλεγα τώρα, δεν θυμάμαι. Για τα λαθάκια. Για τα λαθάκια μιλάγαμε τώρα, ναι. Σωστά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, πάντως σε αυτή την εκπομπή παίζοντας, ανέφερε ότι ουσιαστικά το μπουζούκι δεν είναι ένα όργανο που πρέπει. Δηλαδή, διαφωνούσε λίγο με την νοοτροπία ότι πρέπει να μπει σε κλασικές ορχήστρες. Δηλαδή, το είχε δει το εγχείρημα που είναι πάρα πολύ καλό του Σπανουδάκη. Πολυκαδριώτη, όχι του Πολυκαδριώτη, του Θανάση Πολυκαδριώτη που έγραψε με κλασικές ορχήστρες. Πολύ ωραίο το εγχείρημα, αλλά σου λέει αυτό το όργανο είναι λαϊκό όργανο. Δεν μπορώ να το φανταστώ σε μια κλασική ορχήστρα. Αυτό, ότι το θεωρούσε ένα όργανο που είναι δηλαδή στην ταβέρνα και στα μπουζούκια θα το ακούσεις. Το να το ακούσεις σε μια κλασική ορχήστρα, έχουμε τα βιολιά να ακούσουμε εκεί, ας πούμε, ή τα άλλα κλασικά όργανα. Ο καθένας στο χώρο του. Ναι, ο καθένας ναι. Ακριβώς. Θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, πρώτη-τελευταία. Επειδή τυχαίνει να ακούω, εγώ προσωπικά τυχαίνει να ακούω πάρα πολύ και μουσική του Ισραήλ. Και ξέρω ότι πάρα πολλά τραγούδια ελληνικά έχουν γίνει διασκευές στο Ισραήλ και το ανάποδο. Τραγούδια του πατέρα σου έχει τύχει να γίνουν διασκευές στο Ισραήλ, έστω ρυθμοί. Ναι. Συγγνώμη, το τέλος δεν άκουσα τι μου πες. Τραγούδια του πατέρα σου έχουν τύχει να γίνει διασκευή τους στο Ισραήλ, ακόμη και ρυθμικά, όχι με στίχους. Δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά, αγαπητέ Σωτήρη, δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά, όχι. Αυτό ήταν ένα καθεστώς πάντως, ένα δεδομένο της εποχής τότε και ειδικά τη δεκαετία του 70. Πολλά τραγούδια, μάλλον συνθέτες να επηρεάζονται από ειδικά τραγούδια και να γράφουν με ελληνικό στίχο. Κάποιο τραγούδι του πατέρα μου πάντως δεν έχω αναφορά να σου πω ότι το έχω ακούσει στο Ισραήλ, ας πούμε, έτσι, που αγαπάνε πολύ την ελληνική μουσική. Εγώ αυτό που άσχετο με αυτό που συζητάμε, θα ήθελα να σου αναφέρω ότι ο πατέρας μου στα ξεκινήματά του. Στο ξεκίνημά του είχε γνωρίσει τον Γεράσιμο τον Ανδρεάτο, τον οποίο είναι προσωπικός μου φίλος και το ξέρω καλά και τον εκτιμώ πολύ. Είχε μεγάλη αδυναμία στο Λεωνάρδο. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται λοιπόν τώρα, υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται και από μέρους του και από μέρους μου, να γίνει ένα αφιέρωμα στην εκπομπή που είναι στο κρατικό κανάλι, στην ΕΡΤΕΝΑ, στην Αυλή των Χρωμάτων. Έχει έρθει σε επαφή με τον Νικολόπουλο. Νομίζω ότι θα ευοδοθεί ένα τέτοιο, τέλος πάντων όπως ανέφερα και στην αρχή, ένα τέτοιο αφιέρωμα.
και θεωρώ ότι και ο Γεράσιμος που κάνει αυτή την προσπάθεια θα την καταφέρουμε μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχω εγώ για να κάνω αφιερώματα σε τέτοιους ανθρώπους. Πρέπει να ενδιαφέρω την πόλη. Καλώς υπάρχουν και νέα παιδιά όπως είσαι εσύ για να αναφέρονται και ονόματα αυτών των ανθρώπων που αφήσανε το δικό τους λιθαράκι, μικρό ή μεγάλο, η ιστορία θα το κρίνει. Αλλά εντάξει, σίγουρα και μια εκπομπή η οποία είναι λαϊκά προβεβλημένη και έχει μεγάλη επίκηση και ακροματικότητα, είναι καλό να ακούσουν και πέντε άνθρωποι που ενδεχομένως να μην ακούσουν μέσω ενός μέσου που δεν έχει τόσο μεγάλη προβολή. Έτσι, αυτό είναι το. Όχι ότι όμως ότι δεν πρέπει να αναφέρονται από νέα παιδιά όπως εσύ, εννοείται και είναι τιμή μας. Δική μου χαρά. Τιμή του θα είναι. Κάναμε όμως μια αναφορά, ρε Νίκο μου, σε κάτι ακόμα. Ότι ο πατέρας σου έχει γράψει τραγούδια για ομάδες. Προσωπικά, εγώ ως Παναθηναϊκός, ναι, ξέρω δύο τραγούδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Παναθηναϊκός Πρωταθλητής. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός, λοιπόν, οπότε συμπνέουμε σε αυτό. Έχει γράψει τραγούδια για το Παναθηναϊκό και έχει γράψει και για άλλες ομάδες. Το ένα που θυμάμαι, γιατί τα υπόλοιπα εν καιρό θα τα αναφέρουμε και αυτά και θα στα στείλω κιόλας, είναι το στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα χασάπικο. Το έχει τραγουδήσει ο ίδιος. Έτσι. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει γράψει και το μοναδικό τραγούδι για την Καστοριά. Η Καστοριά έχει, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, νομίζω δεκαετία 60, είχε στεφθεί κυπελούχος Ελλάδας. Έτσι. Ναι. Και είχε γράψει και ένα τραγούδι για την Καστοριά, δηλαδή δεν νομίζω κάποιος άλλος είχε γράψει τότε. Θα το βρω και αυτό το τραγούδι και θα το στείλω. Όντως έχει γράψει και για τον Πάουκ, έχει γράψει τραγούδι και για τον Ολυμπιακό. Εκεί λίγο τα χαλάσαμε, λέω ο πατέρα. Μου λέει αγόρι μου, υπήρχαν και Ολυμπιακοί. Εγώ δεν ασχολούμαι, μου λέει. Δεν ήταν οπαδός κάποιας ομάδας. Όπως είμαστε εμείς, καλή ώρα Παναθηναϊκή, όπως λες. Αλλά έγραψε, ομάδα, έγραψε τραγούδι και για ομάδες. Αυτό ισχύει και θα τα βρούμε και θα τα αναφέρουμε. Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάποιο βράδυ, κοντά στο γήπεδο του πάω δηλαδή. Σ' είχα γνωρίσει ομορφούλα μου κοπέλα και από τότε δε χωρίσαμε στιγμή. Παίχτες πήρα από τη Γαλλία και από την Αυστρία, μα πρωτάθλημα δεν είδε, βρε τη δυστυχία.
Ολυμπιακή. Αν δεν μια συμβουλή γίνεται Παναθηναϊκή. Να δείτε ποια χαρά και νιώστε το καλά. Μονάχα μια ομάδα δοξάζει την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος και τρανός. Ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος και τρανός. Τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω, αν και νομίζω ότι δεν θα μου τα απαντήσεις, αλλά θα την κάνω. Είχε κάποιο αγαπημένο τραγούδι ο πατέρας σου, ένα που να το ξεχώριζε από όλα όσα είχε γράψει? Δικό σου τραγούδι εννοείς? Δικό του, ναι. Ναι, εντάξει, είχε, όπως σου ανέφερα, επειδή το είχε τραγουδήσει και ο ίδιος και είχε ακουστεί με τη φωνή του, το είχε σαν καημό να κάνει και επιτυχία με τη φωνή του, ήταν το «Άνω κάτω έκανα τον κόσμο», όσον αφορά προσωπικό τραγούδι. Όσον αφορά άλλα τραγούδια, θα μπορώ να πω ότι είχε μεγάλη αναμία στο «Είναι όλα μαύρα» του Μπάμπη του Μπακάλι, νομίζω, είναι έτσι? Ναι. Ναι. Αγαπούσε πολύ αυτό το ζεμπέκο, του άρεσε να το λέει και τον εξέφραζε. Λόγω των δυσκολιών που πέρασε η ζωή του, έτσι. Βέβαια. Είναι και βιωματικό. Προσπαθούσε να παίζει και άλλους συνθέτες, δηλαδή να παίζει για πλάκα, ας πούμε, να δοκιμάζει να παίζει για κυπάνω, ας πούμε. Ασφαλώς. Άλλωστε, όλοι μας έχουμε αναφορά από πανηγύρια, έτσι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, είτε ως παιδιά, είτε ως έχουμε βρεθεί σε ένα τέτοιο χώρο να διασκεδάσουμε, σε ένα χωριό. Επιβαλόταν να παίζεις άλλα τραγούδια και άλλους. Ναι. Εννοείται ότι να γλέντι δεν θα ήταν μόνο με δικά τραγούδια, δεν έχει και τόσα πολλά πια που θα έβγαινε όλη βραδιά. Ασφαλώς και έπαιζε τραγούδια λαϊκός, δεν του άρεσε πάρα πολύ ο Καλδάρας. Και τον Άκη Πάνο, κυρίως ο Καλδάρας όμως. Έπαιζε τραγούδια του Καλδάρα. Του άρεσε πολύ ο τρόπος που έγραφε ο Καλδάρας. Και φυσικά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ό,τι ζητούσε ο κόσμος το έπαιζε. Δεν χάλαγε χατήρι. Ακόμα και αν θεωρούσαν κάποιο που λέγανε «Έλα μωρέ, γιατί το παίζει αυτό το Ελληνάδο, μπορεί να μην σε εκφράζει». Να μην... Το ζητάει ο κόσμος, παιδιά. Το θέλει ο κόσμος. Ήθελε να τους ικανοποιήσει όλους. Άρα δούλευε με βάση το ότι θέλει και ο κόσμος. Ναι, ακριβώς. Δούλευε με βάση το ότι θέλει και ο κόσμος. Τώρα, κανονικά σε ρώταγα για το τέλος του πατέρα, αλλά δεν νομίζω θέλω να το φτάσουμε εκεί πέρα. Κοίταξε, το τέλος δεν ήταν καλό. Σαν αναφορά μπορώ να στο κάνω. Φύγε από χάρτη. Δηλαδή ήταν πολύ λειτουργικός. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολύ καλή διάρκεια και ακόμα και στα 84 του που έφυγε ήταν πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς του τον βρήκε καρκίνος. Έτσι, αυτό δεν θέλει τίποτα περισσότερο από αυτό. Και δυστυχώς μέσα σε ένα 8 μήνο κατέληξε από αυτό. Μάλιστα το τέλος του το θυμάμαι, δηλαδή αυτό το θυμάμαι ως χαρακτηριστικά ότι και εκείνος παρέδωσε τα όπλα που λέμε όσον αφορά τη μουσική. Όταν του έδωσα το μπουζούκι, λέω πατέρα, έλα να παίξουμε λιγάκι του κλπ. Έτσι που είχε σηκωθεί λίγο. Μόλις το πιάσε τα χέρια και είδε, δεν μπορούσε να βάλει τα χέρια του καλά πάνω. Μου λέει, αγόρι μου, πάρ' το, ξεκούρδισε το για να ξεκουραστεί, μου λέει γι' αυτό. Και θα ξεκουραστώ κι εγώ σε λίγο. Οπότε εκεί ήταν και το φινάλε, ας πούμε. Αλλά ήταν τόσο ρεαλιστής που ακόμα και στο τέλος κουράγιο στους άλλους έδινε. Δεν πήγε στη διαδικασία να το κάνει δραματικό και να υπογράψει, γιατί υπέφερε από πόνους. Αλλά δεν το κάνει δραματικό. Λέει, εντάξει, είναι η σειρά μου, απλά υποφέρω. Τι να κάνουμε, έτσι ορίστηκε. Τότε ήταν στοϊκός αυτό. Στοϊκός. Ναι. Να κλείσουμε και με κάτι τέτοιο πιο χαρούμενο. Σαν άνθρωπο, πώς ήταν η καθημερινότητα του κύριου Λεωνάρδου? Επειδή ζούσαμε σχεδόν μαζί, εγώ είμαι παντρεμένος, έχω ένα παιδί και μάλιστα έχει το όνομά του ο μικρός ο Λεωνάρδος, λοιπόν είναι 10 χρονών. Δεν ασχολείται με τη μουσική, τα βλέπει τα μπουζούκια, αλλά τα καμαρώνει από μακριά ο μικρός. Με τη λαϊκή μουσική. Ήταν ένας άνθρωπος, επειδή ήταν, το σχολείο το έβγαλε, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν κλασική ατάκα, το σχολείο της ζωής έβγαλα εγώ. Ήταν απόφοιτος δημοτικού, και αν έβγαλε και το δημοτικό του. Ήταν λοιπόν ένας τόσο απλός άνθρωπος που μπορείς να ασχοληθείς μαζί του και να πεις το οτιδήποτε. Δηλαδή, από το να κάνεις τα καλαμπούρια σου, από το να κάνεις την βλάκα σου, να τον δεις σαν φίλο. Εγώ δεν το θυμάμαι σαν πατέρα, ας πούμε, να με επιπλήττει σοβαρά για κάποιο. Ήταν που είχε μεγάλη ενέμεση σε μένα. Δεν είχα και αδερφό, έτσι, είμαι μοναχοπέδι. Οπότε, σαν φίλος μου στεκόταν δίπλα. Και στις παρέες που έκανε, ήταν πολύ δοτικός. Του άρεσε να κερνάει τον κόσμο, ακόμα και αν δεν είχε λεφτά στην τσέπη του, ας πούμε, θα βρίσκεται τον τρόπο να κάνει. Να διασκεδάζει τους ανθρώπους, έτσι, τους φίλους του, ακόμα και στα γλέντια στο σπίτι. Δηλαδή, τον έλεγε πολλές φορές, πατέρα, σταμάτα του, κουράστηκες. Εγώ του έλεγα, εντάξει, μεγάλος άνθρωπος, ας πούμε, είσαι 70, καθόταν μέχρι τις 3-4 να παίζει με φίλους, ας πούμε. Εντάξει. Μου λέει, αυτό μου δίνει ζωή εμένα. Ήταν λοιπόν πολύ δοτικός, πολύ ευχάριστος στην παρέα και χιουμορίστας. Εσένα, για να κλείσουμε έτσι, το δικό σου αγαπημένο τραγούδι του πατέρα σου ποιο είναι? Το δικό μου αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου, έλατε.
Ίσως να μην το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Πώς λέγεται ο τίτλος τώρα αυτός, γιατί σκάλωσα τώρα εγώ τώρα. Ναι. Το ρεφρέν παίρνω, το καταλάβω. Είναι ένα ζεμπέκικο του πατέρα, ένα παλιό ζεμπέκικο που λέγεται ένα πουλί ανήμπορο. Το οποίο όμως δεν θυμάμαι σε ποιο δίσκο και πού βρίσκεται, το έχει τραγουδήσει ο ίδιος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει ευαίσθητο το στίχο. Το άνω κάτω έκανα τον κόσμο είναι και εμένα αγαπημένο μου, πρέπει να σου πω. Δηλαδή από αυτά τα τραγούδια που άσχετα ακούστηκε τότε, είναι ένα τραγούδι που το φανταζόμουν και σε τραγουδιστές, ας πούμε, πολύ πιο αναγνωρισμένους. Νομίζω ότι αυτά τα δύο τραγούδια και εμένα, αν βάλω και το άλλο που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, το ένα πολύ ανήμπορο, το άνω κάτω έκανα τον κόσμο, είναι και εμένα αγαπημένο. Στοά των Αθανάτων, επειδή το έχει τραγουδήσει ο πατέρας, το έχει πει καλύτερα από τον Ταλιούρη. Δική μου άποψη, εντάξει, αλλά νομίζω ότι το έχει πει πολύ καλύτερα. Οκ, καλώς, το δέχομαι. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Το σημερινό αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατέ, τηλεθεατέ πλέον του Εξιστορώντας, αφιέρωμα σε λαϊκούς τραγουδιστές, μουσικοσυνθέτες, σημερινό αφιέρωμα στο μεγάλο Μπουζουξή και στιχουργό, γιατί γράφει και έγραψε πολύ καλά τραγούδια,
τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη, μαζί του ο γιος του, ο Νίκος Μπουρνέλης. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου. Εγώ σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη χαρά να μοιραστώ έτσι προσωπικά πράγματα για τον πατέρα μου και αναφορές. Και σου εύχομαι καλές επιτυχίες ό,τι και αν κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς μας ακολουθείτε στα social, κάνετε εγγραφή στο Εξιστορώντας και αναμένετε τα νεότερα, γιατί έρχονται και πολύ καλύτερα πράγματα και στην καλλιτεχνική ιστορία, η οποία είναι παρακλάδι ολόκληρης ιστορίας. Να είστε καλά και θα τα πούμε στην επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σου.